Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, στην προπόνηση της Αλσούπολης. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Αλσούπολης, τον κύριο Σωτήρη Κατσό. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Υγεία. Καλή σεζόν. Σας είχα πετύχει στην κλήρωση. Μου είχατε πει την άποψή σας. Θα ήθελα έτσι ξανά να τα πούμε για τον όμιλο και πώς είδατε τις υπόλοιπες ομάδες, αν ξεχωρίζετε κάποιες ομάδες. Κοιτάξτε, πάντα όταν λέμε για έναν όμιλο, μέσα στο γήπεδο καταλαβαίνουμε αν υπάρχει ένα φαβορί για άνοδο ή για υποβιβασμό ορισμένες φορές. Βέβαια, αυτή τη στιγμή στη Β' Αθηνών πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές άξιες ομάδες σε όλη τη Β', όχι μόνο στο δικό μας όμιλο. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα ξεχωρίσουν, αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχουν και κάποιες ιστορικές ομάδες με τις οποίες θα βρεθούμε αντίπαλοι. Υπάρχει το τοπικό ντέρμπι με την Ελευθερούπολη, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να φτιάξουμε τις σχέσεις μας ακόμη καλύτερες από ό,τι έχουμε, που είναι πραγματικά οι σχέσεις μας πλέον έγκυται στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό που έχουμε μεταξύ μας. Πιστεύω θα γίνουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είμαι αισιόδοξος ότι θα παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο και θα ευχαριστούμε τον κόσμο, αν υπάρχουν και οι κόσμοι στο γήπεδο. Πρεμιέρα, παίζετε πρώτη αγωνιστική με τη Νέα Σμύρνη. Ναι, μια ομάδα με την οποία δεν νομίζω ότι έχουμε να βρεθούμε κανένα 2-3 χρόνια. Πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα, καλά παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί και εγώ στα αγωνιστικά δεν τα καταφέρνω καλά. Ο coach τα λέει αυτά και όχι ο πρόεδρος. Ο coach, ο Θανάσης ο Ψήλιας. Ο Θανάσης ο Ψήλιας, με τον οποίο είμαστε τρίτη χρονιά μαζί. Έχουμε ταιριάξει και στα χημεία και στη φιλοσοφία, που αυτό που πρεσβεύουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη δουλειά του και πιστεύω ότι θα πάμε πάλι καλά. Το ρόστερ αποτελείται από νέους παίκτες. Φέτος ναι, γίνανε κάποιες αλλαγές στο ρόστερ μας. Κάποια παιδιά που για διαφόρους λόγους φύγαν από το σύλλογο, ήρθαν κάποια καινούργια παιδιά. Έχουμε κρατήσει το βασικό μας κορμό. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα, οικογενειακό κλίμα στην ομάδα. Δεν το λέω, δεν είναι τετριμένο αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά μας είναι πολύ καλά παιδιά και σαν ποδοσφαιριστές και σαν ποιότητα χαρακτήρων. Αυτό μας δίνει και εμάς κουράγιο και μας κάνει να σκεφτόμαστε πλέον όχι σαν εξιντάριδες αλλά σαν τριαντάριδες, γιατί μας εντάσσουν και εμάς μέσα στη δική τους λογική. Πρόεδρε, η σχέση σας με τα υπόλοιπα, τα γειτονικά σωματεία? Είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πάρα πολύ καλές. Από τη στιγμή που υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη, υπάρχει και συνεργασία. Οπότε είμαστε στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ. Η Δημοτική Αρχή σας στηρίζει? Όχι. Έχουμε πρόβλημα. Εδώ στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το φωτισμό, υπάρχει πρόβλημα με τον τάπητα, ο οποίος θέλει μια αναμόχλευση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν και δεν λύνονται. Αυτό. Είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι? Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ενημερώσει. Έχουμε και οι τρεις ομάδες ΠΑΗ και η ομάδα του Στίβου η Ανατολή. Έχουμε ενημερώσει τη Δήμαρχο, έχουμε ενημερώσει τις διάφορες υπηρεσίες. Περιμένουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι θα κάνουν και θα σκύψουν πάνω από τον αθλητισμό της Νέας Ιωνίας. Ωραία. Πρόεδρε, πώς βλέπεις τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Είσαι ευχαριστημένος από την διεξαγωγή, από την εικόνα των πρωταθλημάτων? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑ να διορθώσει, να... Όχι, η ένωσή μας από θέμα οργάνωση πρωταθλημάτων πιστεύω είναι επάξια η πρώτη ένωση στην Ελλάδα. Δεν με ενοχλεί κάτι, δεν μας ενοχλεί κάτι. Βέβαια και ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ είπε στην κλήρωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους διαιτητές. Εκεί πρέπει δηλαδή να δούμε και εμείς αυτό το πρόβλημα, γιατί ξεκινάει λέει μια σχολή με 50 παιδιά και τελειώνουμε με 5. Σε λίγο θα παίζουμε με ένα επόπτη. Θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει και εμείς και οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές να σκύψουμε πάνω στους διαιτητές. Δεν είναι παιδιά τα οποία έρχονται να κάνουν εδώ πέρα λάθη εσκεμμένα. Ενδεχομένως να κάνουν ανθρώπινα λάθη όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς εκεί, ας το βάλουμε και σαν ομάδες, ας πούμε, σαν στόχο πρώτα το κύπελλο ήθους, το οποίο θα βοηθήσει και σε αυτούς τους διαιτητές να υπάρχει καλύτερη συμπεριφορά στα νέα παιδιά. Ωραία. Πρόεδρε, τι να περιμένουμε από την Αλσούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Από την Αλσούπολη να περιμένετε να βλέπετε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο,
από ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν και από εκεί και πέρα σαν στόχοι, οι στόχοι αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την πορεία μιας ομάδος. Τους στόχους μας τους δίνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και τους αποφασίζουν η διοίκηση και ο προπονητής. Θέλω να σας πω και το λέω σε όλα μου τα παιδιά εδώ μέσα ότι σε μια κακή πορεία μιας ομάδος το 70% φταίει η διοίκηση, το 20% φταίει ο προπονητής και το 10% φταίνουν οι παίχτες. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το ποσοστά δουλεύουμε πάντα. Σε μια όμως πετυχημένη πορεία, να ξέρετε ότι είναι εξ ολοκλήρου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εκεί παίρνουμε εμείς το 10% σαν διοίκηση. Ωραία. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα θέλατε να αναφέρετε και τους συνεργάτες σας στο ΔΣ. Βέβαια. Εμείς δεν είμαστε του διοικήνου ότι το σύστημα μας κάνει να έχουμε πρόεδρο κτλ. Είμαστε του εμείς και όχι του εγώ. Έχω χρόνια δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την Αλσούπολη και από το υστέρημά τους δουλεύουν για αυτό το σύλλογο. Όπως είναι ο αντιπρόεδρός μου ο Παναγιώτης ο Κοτσάκης, όπως είναι ο γραμματέας μου ο Χρήστος Τριανταφύλου, η Εύα η Χαλαμπατζή που είναι 10 χρόνια να είμαι στις δημόσιες σχέσεις μαζί με τον Τριαντάφυλλο τον Κωστόγιανο, ο Νεοκλής ο Φιδάκης που είναι ταμείας του συλλόγου, έχει περάσει από 2-3 πόστα, ένας έμπειρος άνθρωπος και από εκεί και πέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα η ψυχή, η καρδιά της Αλσούπολης, ο Μιχάλης ο Κωτάκης και ο Κώστας ο Γκοργκόλης, ο οποίος είναι για 5η χρονιά εδώ, είναι ο γενικός αρχηγός, παλιός μου φίλος από τα ποδοσφαιρικά μου χρόνια και μένα στην Αλσούπολη. Γενικά είμαστε μια καλή οικογένεια και στο Συμβούλιο. Είμαστε καλά, είμαστε αγαπημένοι, συναποφασίζουμε και πάνε όλα καλά. Ωραία. Κλείνοντας, πρόεδρε, να αναφέρουμε ότι δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι το καινούριο πρωτάθλημα. Ελπίζουμε κιόλας να μην έχουμε και κάποια διακοπή, να διεξαχθεί ομαλά. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε. Είναι στα χέρια των ειδικών. Θα ήταν πάρα πολύ κακό και όχι μόνο για εμάς το ποδόσφαιρο, το αριστοχικό, αλλά και για όλους τους κλάδους επαγγελματικούς που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, ειδικά στον χώρο της εστίασης. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά, αν και δεν τους εμπιστεύομαι. Ωραία. Καλή σεζόν, πρόεδρε. Εγώ να ευχηθώ με υγεία και κάθε επιτυχία στην Αλσούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ανάδειξη του αριστερικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.